Ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν για όλους τους εκπαιδευτικούς και για όλους εσάς, και ένα πρώτο μήνυμα θα ήθελα για αυτή την ημέρα. Όντως η UNESCO έχει καθιερώσει την 5η Οκτωβρίου σαν Παγκόσμια ημέρα τιμής στους εκπαιδευτικούς που οραματίστηκαν και άνοιξαν προοδευτικούς παιδαγωγικούς δρόμους με στόχο μια καλύτερη εκπαίδευση σαν ένα μέσο για μια καλύτερη ζωή. Είναι μέρα τιμής η σημερινή όντως για το σύγχρονο εκπαιδευτικό, ο οποίος παλεύει καθημερινά να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των παιδιών μας για γνώση, για καθοδήγηση, για πνευματική και ψυχολογική υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί μας στέκονται δίπλα στους μαθητές μας και μαζί τους προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μέλλον για ένα κόσμο δίκαιο, ειρηνικό, δημοκρατικό, αλληλέγγυο, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Και όπως λέει και ο Καζαντζάκης, ο δάσκαλος όμως αφήνει τα παιδιά να ανοίξουν μόνο τους τα φτερά. Λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης, ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Και όταν πια το διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, εθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει τις δικές του γέφυρες. Τιμώντας λοιπόν σήμερα όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καθέναν χωριστά που αγωνίζονται, προσπαθούν και έχουν αναλάβει ένα βαρύ χρέος, το καθήκον της μόρφωσης και της διάπλασης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Να ευχηθώ όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς χρόνια πολλά. Αυτό ακριβώς είναι ο δάσκαλος και το γνωρίζουμε όλοι μας. Έτσι θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη τους δασκάλους μας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ηλικίας μας. Όλοι μας, όλοι αλλά μας. Και μετέπειτα τους καθηγητές μας, πάντοτε έχουν να μας, μας δίνουν πολλά, πάντοτε. Και χαράσονται και αυτά που μας δίνουν νομίζω στο μυαλό μας. Γι' αυτό και αυτή η παντοτινή αγάπη από τους μαθητές προς τους εκπαιδευτικούς. Πάμε τώρα όμως να δούμε αυτή η μέρα τι βρίσκει στα σχολεία μας. Με φόντο και τη νέα σχολική χρονιά, τη νέα εκπαιδευτική χρονιά που έχει ξεκινήσει. Συμπληρώνεται σταδιακά ο πρώτος μήνας. Μια πολύ καλή σχολική χρονιά από άποψη προσωπικού. Φέτος με πολλή δουλειά το καλοκαίρι, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση, το Υπουργείο οργάνωσε, προγραμμάτισε και είχαμε όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, μόνιμους, με μεταθέσεις, διορισμούς, αλλά και αναπληρωτές, τέλος Αυγούστου. 5-6 Σεπτέμβρη όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν στα σχολεία μας. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει δυναμική. Έχουμε έκτακτα γεγονότα. Άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες, άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Πάντα προκύπτουν κάποια ενδιάμεσα κενά. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, δεύτερη φάση αναπληρωτών. Καλύφθηκαν και αυτά τα κενά. Θα υπάρξει και τρίτη φάση αναπληρωτών για τυχόν έκτακτα κενά τα οποία υπάρξουν. Πάντως έχουμε ξεκινήσει κανονικά, λειτουργούν τα σχολεία μας και με νέους θεσμούς, όπως είναι αυτός ο θεσμός του Μέντορα. Οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους και στηρίζουν τους νεότερους εκπαιδευτικούς. Έχουμε τον συντονιστή στη σχολική μονάδα, έναν εκπαιδευτικό πάλι με αυξημένα προσόντα, ο οποίος συνεργασία με τον διευθυντή, τους υποδιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς οργανώνουν το πρόγραμμα του σχολείου, έτσι ώστε να αναπτύσσεται μια οργανωσιακή κουλτούρα και συνεργασία μέσα στη σχολική μονάδα. Έχουμε επίσης τους ομίλους, όπου έχουμε διάφορες θεματικές ενότητες για το απόγευμα στα παιδιά, ούτως ώστε να ανοίγει η σχολική μονάδα στην κοινωνία, να είναι ανοιχτή για τα παιδιά μας και το απόγευμα με διάφορες δράσεις, αθλητισμό, πολιτισμό κλπ. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι καινοτομίες που από φέτος έχουν εισαχθεί στα σχολεία, λέτε ότι είναι σε πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Δεν είναι ακόμα επί χάρτου σχεδιασμοί. Όχι. Έχουν περάσει εφαρμογή. Κοιτάξτε να δείτε, και το mentoring και ο συντονισμός, η οργάνωση, πάντα υπήρχε, απλά ήταν άτυπο. Πάντα οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί συνεργάζονταν, βοηθούσαν, ενημέρωναν τους καινούριους συναδέλφους στα σχολεία και πάντα κάποιοι εκπαιδευτικοί οργάνωναν κάποια κομμάτια του σχολείου. Απλά από φέτος αυτό έχει θεσμοδοτηθεί και σε όλες τις σχολικές μονάδες έχει ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβρη και σε όλα στα σχολεία οργανώνει σιγά-σιγά. Με το διευρυμένο ωράριο για τα δημοτικά, εκεί τι γίνεται? Επίσης ένα καινούριο θεσμός του διευρυμένου ωραρίου τα ολοήμερα σχολεία και δημοτικά και νηπιαγωγεία. Υπάρχει συμμετοχή, κυρία Ζιάκα? Υπάρχει συμμετοχή. Είναι κυρίως οι γονείς οι οποίοι έχουν δύσκολο ωράριο εργασιακό ή θέλουν να αφήσουν τα παιδιά τους κάποιοι άλλοι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν είναι απλά φύλαξη του διευρυμένου ωραρίου. Έχει μελέτη των παιδιών, έχει και ομίλους
με επιπλέον πάλι θεματικές, όπως γίνεται και στο κανονικό σχολείο. Διότι εδώ διαφορετική εικόνα μας δίνουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των εκπαιδευτικών. Μιλούν για ένα μέτρο, ένα θεσμό που δεν έχει επιτυχία. Φέτος δεν είναι σε πλήρη εφαρμογή. Είναι πιλωτικά σε κάποιες σχολικές μονάδες που έχει αποφασίσει και έχει εκδώσει με φέκ του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μια χρονιά πιλωτική. Κάποιες περιοχές έχουν περισσότερα παιδιά, κάποιες περιοχές λιγότερα παιδιά. Και κυρίως είναι, όπως είπαμε, από τις ανάγκες των γονέων, αλλά η πολιτεία κοιτάζει να καλύψει όλες τις οικογένειες, όλα τα παιδιά, και θα ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα εκείνες οι οικογένειες και εκείνα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι κάτι προκλητικό, το επιλέγουν οι γονείς. Μάλιστα. Τώρα, έχουν ληφθεί κάποια περισσότερα μέτρα, υπάρχει μια μεγαλύτερη μέρημνα σε ό,τι έχει να κάνει τη βία, περιστατικά βίας, που έτσι πιο συχνά, και δεν αναφέρομαι μόνο στη δική μας περιφέρεια, βλέπουμε μέσα στα σχολεία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα φιλία του Υπουργείου Παιδείας, όπου συντονισμένα γίνονται προσπάθεια για πρόληψη κυρίως, και όπου υπάρχει πρόβλημα παρεμβαίνουν ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Έχουμε διορισμένους φέτος και ψυχολόγους και αναπληρωτές ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και στα ΕΠΑΛ αλλά και σε ομάδες σχολείων και στα ΚΕΔΑΣΥ, ούτως ώστε όπου υπάρχουν ανάγκες, αλλά και με περισσότερα έτσι, προγράμματα από φέτος οργανωμένα για να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Από τις αναφορές που γίνονται σε εσάς και από τα στοιχεία που τυχόν έχετε, βλέπετε ότι υπάρχει έξαρση εδώ, στη βία μέσα στα σχολεία. Στην αντίληψή μου δεν έφτασε κάτι τέτοιο, να έχουμε έξαρση δηλαδή στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Μεμονωμένα περιστατικά υπήρχαν και υπάρχουν πάντα. Αλλά σε έξαρση δεν θα λέγαμε. Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού και τα σχολεία μας σε πλήρη λειτουργία, ενώ κυρία Γιάκα την ίδια ώρα πολλά διδακτήρια έχουν βάλει λουκέτο, έχουν κλείσει εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Υπάρχουν κάποιες σχολικές μονάδες, κυρίως σε μικρές περιοχές, νηπιαγωγεία σε μεγαλύτερο βαθμό, mm-hmm. τα οποία έχουν ανασταλεί. Κάθε χρόνο έχουμε αναστολές τέτοιων σχολικών μονάδων, όπου δεν υπάρχει κανένας μαθητής, αλλά δεν κλείνουν αυτά τα σχολεία. Εκεί γίνεται μια παρερμηνία. Όταν ακούμε αναστολή, νομίζουμε ότι έχει κλείσει ένα σχολείο. Αναστέλλεται απλά για αυτή τη χρονιά. Αν την επόμενη σχολική χρονιά υπάρχουν μαθητές, αμέσως ναι, πάρουν δουλειά. Δεν λέμε ότι κλείνει, ότι εξαφανίζεται από το εκπαιδευτικό χάρτη. Αλλά δείχνει αυτό. Έχουμε δει φέτος ότι έχουμε περίπου γύρω στις 1.000 εγγραφές στο νηπιαγωγείο, λιγότερες από πέρυσι. Είναι ένας αριθμός που δείχνει ότι μειώνονται οι μαθητές μας. Το δημογραφικό μας είναι ένα πρόβλημα της χώρας μας, το γνωρίζουμε έτσι, όλοι. Αποτυπώνει η πληθυντικότητα. Το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα αποτυπώνει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι γεροί και δυνατοί με υγεία και επιτυχίες όλοι μας οι εκπαιδευτικοί, δύναμη και για τη νέα σχολική χρονιά, δύναμη και σε εσάς φυσικά που συντονίζετε. Όλοι μας γι' αυτό παλεύουμε, εμείς σαν διοίκηση, το Υπουργείο πάνω από εμάς, οι εκπαιδευτικοί μας, οι γονείς, συνεργαζόμενοι όλοι, με κοινό στόχο όλων μας, το καλό των παιδιών μας, για ένα αποτελεσματικό σχολείο, για τη μάθηση και τη γνώση των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιάκα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.